της αγάπης χρύσο πράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, αλλά και εσείς που μας βλέπετε, καλώς ήλθαμε και σήμερα, 5η, 21 Νοεμβρίου 2019. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι στην Διεθνή Ψηφιακή Ραδιοφωνική Συχνότητα του www.radio1d.gr. Μας ακούτε ζωντανά μέσα από την ομώνυμη ιστοσελίδα, το πόρταλ του σταθμού μας. Μας βλέπετε ζωντανά με live streaming μέσα από την ομώνυμη σελίδα μας στο Facebook, διαβάζοντας με τη Σύση πορτρέτα στο χρόνο. Και βέβαια μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το αρχείο των εκπομπών μας, αποθηκευμένο, ατομικά, αναπαρουσιαζόμενο, καλλιτέχνη, επιστήμονα, άνθρωπο των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, με τον ίδιο τίτλο, διαβάζοντας με τη Σύση πορτρέτα στο χρόνο. Είναι η διεθνής ζωντανή διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή λόγου και τέχνης που επιμελείται η Σύση Σιγιουλτζή Ρουκά και παρουσιάζει φιλόλογος, συγγραφέας, παραγωγός προγραμμάτων πολιτισμού. Πρόκειται για ένα δίωρο γλωσσικό και μουσικό ταξίδι μέσα από τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό σε μια διαρκή αναζήτηση αισθητικής κουλτούρας. Η εκπομπή αφορά κυρίως τους απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, ανθρώπους του πολιτισμού, μιας και τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, που σκοπό έχει να καταγράψει, να διαφυλάξει, να επικοινωνήσει, αλλά και να προβάλλει τον πολιτισμό σε πλείστα όσα πεδία του, αλλά και να ενώσει τους απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς μέσα από μια σειρά έργων, δράσεων, πολιτισμού, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Σήμερα, στην δεύτερη ώρα μας, βέβαια ώρα το λέμε εμείς θεματικά και όχι ορολογιακά, βάσει του χρόνου, έχουμε καλεσμένο τον Θεόδωρο Θαλιασσινό, προϊστάμενο υπηρεσία σε ό,τι εξωτερικού Κύπρου, και τον Σταύρο Χατζησάβα, εκδότη και δημοσιογράφο της Cyprus Highlights, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο στούντιο του Ράδιο Έναντι, στο πλαίσιο επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκη. Εγώ να σας καλωσορίσω στο στούντιο. Η κάμερα είναι σε εσάς. Τα μικρόφωνα σας είναι ανοιχτά. Είναι χαρά που σας φιλοξενούμε εδώ απόψε. Είπαμε ενικός ευγενίας μεταξύ μας και πόσο μάλλον όταν η εκπομπή τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό το κάνουμε πράξη, γιατί όπως λέγαμε και χθες στη συνάντησή μας, ο τουρισμός είναι πολιτισμός, είναι παιδεία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που θεωρώ και πιστεύω πως είναι πάντοτε διαχρονική και επίκαιρη, και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να απευθυνθούμε στο κοινό της Θεσσαλονίκης, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και να πούμε και το μεγάλο μας ευχαριστώ στον οργανισμό
τουρισμού της Θεσσαλονίκης για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει και την εξωστρέφεια που επιδιώκει μέσα από τέτοιου είδους φιλοξενίες δημοσιογράφων και αποστολές από διάφορες χώρες. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου, αφού σας καλησπερίσω και σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία της εκπομπής σας, να εκφράσω την ευαρέσκειά μου και την ευγνωμοσύνη μου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, στην κυρία Μαρία Πουλουκτσή προσωπικά, στην κυρία Φιλίπα Χαρίτου, που πραγματικά μας έβγαλαν ένα εξαιρετικά δημιουργικό πρόγραμμα επικοινωνίας και συναντήσεων με τους φορείς της πόλης, αλλά και την επίσκεψη σε αυτά που θεωρούμε εμείς ως το πόσημα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο και βέβαια στη συνέχεια το πρόγραμμά μας περιλάμβανε επισκέψεις και σε άλλους τόπους πέραν της Θεσσαλονίκης, όπως στην Πιερία, στο Λιτόχωρο συγκεκριμένα, στον φορέα διαχείρισης του όρους Όλυμπος. Μια πραγματικά παραγωγική επίσκεψη η οποία μας άνοιξε νέα πεδία για αναζήτηση νέων τουριστικών τόπων και προορισμών στην αγορά εξερχόμενου τουρισμού της Κύπρου. Και θα ήταν παράληψή μας αν δεν εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και στο Γραφείο Υπηρεσίας Εξωτερικού του ΕΟΤ στην Κύπρο και στον προϊστάμενό του, τον κύριο Θοδωρή Θαλασσινό. Πολύ όμορφα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις για να μάθουν και όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν περισσότερα στοιχεία για εσάς. Ας ξεκινήσουμε από τον Θεόδωρο Θαλασσινό. Θεόδωρο, πες μας λίγα λόγια για σένα. Πού γεννήθηκες, πώς ήρθαν τα πράγματα στον δρόμο της καριέρας σου και δεν είχες αυτή τη θέση που είσαι σήμερα και εκπροσωπεύεις εδώ στην Ελλάδα το νέο εξωτερικού Κύπρου. Χαίρομαι για την ερώτηση που μου υποβάλλεις, αν και δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου και φυσικά εν είδη βιογραφικού. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Η καταγωγή μου, για την οποία είμαι περήφανος, είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, το ιστορικό και όμορφο Ναύπλιο. Είμαι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην ναυτιλία και τον τουρισμό. Η ειδίκευσή μου είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, η κρουαζιέρα και το γιότινγκ. Και στη συνέχεια, ασκώντας μαχόμενη δικηγορία, αποφάσισα κάποια στιγμή να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Έδωσα εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, από την οποία, ως απόφυτος πλέον, τοποθετήθηκα στο νεοσύστατο τότε Υπουργείο Τουρισμού με όραμα και φιλοδοξία να υπηρετήσω την τουριστική πολιτική της χώρας μου. Η επιλογή της Κύπρου έγινε φυσικά βάσει σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης από υπηρεσιακούς φορείς του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν την τουριστική πολιτική της Ελλάδος στην Κύπρο και πιστεύω ότι υπηρετώ τη θέση μου με συνέπεια, με εντυμότητα και με αγάπη για την πατρίδα μου. Και πού ανήκει η υπηρεσία ΕΟΤ εξωτερικού Κύπρου? Η υπηρεσία ΕΟΤ εξωτερικού Κύπρου ανήκει οργανικά και διοικητικά στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι το γραφείο, η υπηρεσία αν θέλετε, που σκοπό έχει την τουριστική προβολή της Ελλάδος στην Κύπρο και επιτυγχάνεται αυτό μέσα από διαδικασία ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλειών, όπως καλή ώρα τα δημοσιογραφικά ταξίδια εξοικείωσης, σαν αυτό που πραγματοποιούμε αυτή την περίοδο στη φιλόξενη πόλη σας, στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος και φυσικά μέσα από πρωτοβουλίες δράσεων και προβολής σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους οικείους δήμους των περιφερειών. Πολύ όμορφα. Να περάσουμε στον Σταύρο Χατζησάβα. Σταύρε, πώς ξεκίνησε το δικό σου ταξίδι? Το δικό μου ταξίδι με κέρδισε. Σίγουρα η διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων ήταν ο άξονας που επέλεξα να σπουδάσω. Πραγματοποίησα το μεταπτυχιακό μου στον ίδιο άξονα. Επέλεξα να έχω ελληνοκεντρική παιδεία σε όλα τα στάδια της ζωής μου, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο. Και
βγαίνοντας στον αγώνα και στο στίβο της εργασίας, δημιούργησα μία ιστοσελίδα, την πρώτη κυπριακή τουριστική ιστοσελίδα, το Cyprus Highlights. Και αυτό γεννήθηκε μέσα από μία προσωπική έρευνα που είχα κάνει στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού όταν ήμουνα και έκανα την πρακτική μου. Διαπίστωσα μετά από μία έρευνα ότι υπήρχε ένα κενό. Ένα κενό στη σωστή και ολοκληρωμένη προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας νέα μέσα και νέες τεχνικές. Συνεπώς, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα, το cyprushighlights.com, είναι στα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά, είναι προσβάσιμο από κινητή συσκευή, από tablet, από ηλεκτρονικό υπολογιστή και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν την Κύπρο, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα των ανθρώπων, αλλά και όχι μόνο, λόγω του ότι η παγκόσμια ηλιοφόρο του διαδικτύου είναι ένας διάβλος επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων, δίνουμε την ευκαιρία σε πολίτες να γνωρίσουν και άλλους προορισμούς πέραν της Κύπρου, της Ελλάδος, μέσα από διάφορα αφιερώματα, μέσα από διάφορες αποστολές που πραγματοποιούμε. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε να πω, πέραν της ιστοσελίδας, εκδίδουμε και μία πανκύπρια μηνιαία τουριστική εφημερίδα με τίτλο «Τουριστικά και πολιτιστικά νέα» και κάθε εβδομάδα στέλνουμε σε 30.000 παραλήπτες ένα ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης, το οποίο λαμβάνουν σε Κύπρο, Ελλάδα και απόδημο ελληνισμό. Το πιστοποιώ και εγώ αυτό, γιατί ψάχνοντας την ιστοσελίδα ή την εφημερίδα, είναι όντως έτσι. Είναι ένας πληρέστατος οδηγός για την Κύπρο και για θέματα πολιτισμού, όχι μόνο επικαιρότητα ή το να μπορέσει κάποιος να τακτοποιηθεί και να βοηθήσει σαν ένα μειό international information που λέμε, ας πούμε, έξω. Είναι ένα κινητό διαδικτυακό γραφείο πληροφοριών, κατά κάποιον τρόπο. Στην Κύπρο, όποιος και αν βρεθεί, φτάνει να έχει το κινητό του και διαδίκτυο, δεν είναι ποτέ μόνος. Η θεά Αφροδίτη θα τον συνοδεύει και μαζί με μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε πολλές ερωτήσεις που θα θέλαμε και ως ραδιόφωνο αλλά και εγώ μέσα από το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου να σας θέσω. Θέλετε να τις συζητάμε εναλλάξεις? Παρακαλώ, όπως θέλετε μπορούμε να πάρουμε ή να αλληλοσυμπληρώνετε. Λοιπόν, ελληνοκυπριακός τουρισμός. Ο τουρισμός είναι πολιτισμός, είπαμε, είναι παιδεία, εξωστρέφεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Ας ξεκινήσουμε από τον Θεόδωρο. Θα ήθελες, Σύση, να μου ταξιδικεύσεις τα ερωτήματα ή να έχω πρώτα μια γενική τοποθέτηση? Θα ήθελα να είναι γενική η τοποθέτησή σου και σφαιρική, γιατί νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να μπούμε αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε. Δεν θα μπορούμε να φύγουμε. αλλά από τη στιγμή που υπάρχει κινητικότητα, εμείς θα ξανασυζητήσουμε για αυτά τα θέματα και γραπτός. Οπότε θα ήθελα να είναι σφαιρικές οι απαντήσεις. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω ότι έθεσε στο πλαίσιο πολύ εύστοχα τουρισμός και πολιτισμός, δύο έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους, δύο έννοιες οι οποίες τροφοδοτούν η μία την άλλη, δύο προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, στις οποίες η επίσημη πολιτεία, οι φορείς του τουρισμού, οι χρήστες των τουριστικών υπηρεσιών, οι επαγγελματίες του κλάδου, η κοινωνία αν το θέλεις, θα πρέπει να σταθούνε απέναντί τους, υποστηρικτικά, κριτικά, διότι είναι κλάδι της οικονομίας, αλλά με άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις. Και φυσικά, το όλο εγχείρημα θα πρέπει να στηρίζεται σε αυτό που μόλις μας ανέφερες πολύ εύστοχα και θα πρέπει να είναι και ο στόχος κάθε τουριστικής πολιτικής, βιώσιμη, αηφόρος ανάπτυξη, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Σταύλη. Θα ήθελα να κάνω μια προέκταση. Και ούτως ή άλλως η ερώτηση ταιριάζει με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα στη διάσταση που το έχει προσεγγίσει ο αγαπητός φίλος Θοδωρής και θέλω να το τραβήξω ως προς την ιστορικότητα αυτής της διασύνδεσης και της σχέσης. Μαζί με τον Θοδωρή το καλοκαίρι πήγαμε στη Σάμο σε μια άλλη αποστολή και είχαμε διαπιστώσει ότι χαλκός από την Κύπρο χρησιμοποιείται για να φτιάχνουν διάφορα αντικείμενα οι κάτοικοι της Σάμου στους αρχαίους χρόνους. Κρασί της Σάμου βρέθηκε στο ναυάγιο της Κερίνιας και το λέω με μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια ότι ανά τους αιώνες υπήρχαν άρρηκτες σχέσεις που συνδέουν πολιτιστικά,
πολιτισμικά, κοινωνικά, την Κύπρο με την Ελλάδα. Και αυτό πραγματικά δείχνει, αν θέλετε, και τη μετεξέλιξη και την όλη πορεία μέσα στους αιώνες που είναι διαχρονική και πάντοτε επίκαιρη. Και πολύ εύστοχα απαντάς στην ερώτηση που τους όλους σου έκανα, πόσο τουρισμός γίνεται παιδεία. Και βέβαια αυτό είναι ένα μείγμα πολιτισμού. Μέσα από τον τουρισμό βλέπεις τις πληροφορίες, μπορείς να βγάλεις ιστορικά τεκμήρια. Σίγουρα είναι αντίληπτα αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο όπως το έχετε θέσει, αλλά πρέπει να γίνει και μια άλλη αντίστροφη προέκταση ως προς την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης και πολιτιστικής συνείδησης μέσα από τα σχολεία μας, που είναι το φυτώριο που πρέπει να βγάζει σωστούς και ωραίους ανθρώπους. Πολύ σωστά. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να προσθέσω. Ένας κλάδος που νομίζω ότι θα πρέπει να προσεχθεί στα πλαίσια μιας στοχευμένης τουριστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, συμπληρώνοντας και τον αγαπητό Σταύρο, να δοθεί έμφαση από την πολιτεία, τη συντεταγμένη πολιτεία, στην τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση. Και όταν λέμε τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση, ο στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι μόνο να παράξουμε στελέχη τα οποία θα υπηρετήσουν σε συγκεκριμένες νευραλγικές θέσεις του τουρισμού, αλλά να καλλιεργήσουμε μια ολοκληρωμένη τουριστική, πολιτιστική συνείδηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ όμορφο. Πιστεύετε ότι η σταθερότητα του τουριστικού ρεύματος σε μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα και βέβαια πιο μικρή η Κύπρος, που σε οικονομικούς όρους στηρίζονται υπερβολικά πάνω σε αυτόν, είναι ένα θέμα το οποίο το διαχειριζόμαστε σωστά εμείς σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, η κάθε χώρα έχει τις δικές της πολιτικές, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και σίγουρα εφαρμόζει τις πολιτικές που πρέπει ή που θεωρούν οι αρμόδιοι για ένα καλύτερο αύριο και μια σωστότερη διαχείριση, αν θέλετε, της κατάστασης των πραγμάτων των οποίων βιώνουμε. Τώρα, ως προς το κομμάτι της Κύπρου, σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν επιπλέον. Είναι ένας προορισμός που πέρσι ακούμπησε σχεδόν 4 εκατομμύρια αφίξεις. Φέτος θα κινηθεί περίπου λίγο πιο κάτω από εκείνο το ποσοστό που ήταν το μεγαλύτερο. Συνεπώς, θεωρώ και πιστεύω ότι στο μεγάλο ανταγωνιστικό περιβάλλον που η τουριστική βιομηχανία ανά το παγκόσμιο κινείται, παίρνει το ποσοστό και το μερίδιο που της αξίζει. Όμως, περίοδος για βελτίωση και αλλαγών πάνω στο πώς εφαρμόζει η τουριστική πολιτική. Και ξέρετε, εμείς στην Κύπρο έχουμε και μία ιδιαιτερότητα της εισβολής και της κατοχής. Τα κατεχόμενα δυστυχώς λειτουργούν ως ένας ανταγωνιστικός προορισμός ως προς τις ελεύθερες περιοχές και είναι μία, αν θέλετε, διαχρονική καυτή πατάτα στα χέρια και των πολιτικών, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς με την Συμφωνία της Πράσινης Γραμμής δεν ακολούθησε κάποιες πολιτικές οι οποίες δεν θα ενίσχυαν και θα εδραίωναν την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Θεόδωρε, θα ήθελες εσύ κάτι να συμπληρώσεις? Ναι, εγώ θα ήθελα να μιλήσω παίρνοντας τη σκητάλη από την παρέμβασή σου στο θέμα της αειφορίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Θεωρώ ότι τα νούμερα, ναι μεν, είναι αντιπροσωπευτικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα νούμερα να υποκαταστήσουν τις πολιτικές. Και τι εννοώ με αυτό? Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουμε μια αριθμητική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα έχουμε μια καθίζηση στον εσωτερικό τουρισμό. Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ως κοινωνία, ως ελληνικό οργανισμό τουρισμού, ως Υπουργείο Τουρισμού, ως συντεταγμένους φορείς της πολιτείας, είναι πώς θα μπορέσουμε αυτό το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, το οποίο στηρίζεται πάνω στους φυσικούς και πολιτιστικούς μας πόρους, να το εμπλουτίσουμε και να το συνδέσουμε με τομείς της παραγωγικής μας βάσης. Και τι εννοώ με αυτό? Ο τουρισμός σαν οικονομικός κλάδος δεν είναι μόνο η αφίξηση των τουριστών ή η διανυκτερεύσεις και η κατανάλωση. Ο τουρισμός
πρέπει και μπορεί να συνδεθεί με παραγωγικούς τομείς ελληνικής οικονομίας και αναφέρομαι στην αγροτική παραγωγή, αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία να καλύψουν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό τη ζήτηση, σε εξαιρετικά προϊόντα μεταποίησης στα οποία η Ελλάδα έχει και την παράδοση και τη δυνατότητα να προμηθεύσει στην τουριστική αγορά. Και πολύ πρόχειρα να σας πω ότι έχουμε λαμπρά παραδείγματα των τελευταίων ετών από τοπικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι βγάζουν εξαιρετικής ποιότητος προϊόντα τα οποία μπορούν και πρέπει να καταναλώνονται μέσα σε αυτό που λέμε και έχει θεσμοθετηθεί το λεγόμενο ελληνικό πρωινό στα ξενοδοχεία. Άρα η προστιθέμενη αξία του τουρισμού μας θα αυξάνεται γεωμετρικά όταν με τις κατάλληλες πολιτικές διασυνδέσουμε την παραγωγική διαδικασία, την παραγωγική βάση της χώρας μας με την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Πολύ όμορφο. Να προχωρήσω παρακάτω, θέλετε. Σύμφωνα σε αυτά, θα ενισχύσω αυτό που είπε ο Θεόδωρος ως προς τον σεβασμό στα πολιτιστικά μνημεία, το έχει πει και προηγουμένως, και στη σωστή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που παράγονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις και επισητιστικές επιχειρήσεις. Σίγουρα. Και μιας και μιλούμε για πρότυπα, πιστεύετε ότι η καθιέρωση προτύπων, που είναι και μια εποχή που όλοι μιλούμε για ISO και για τα HASP και οτιδήποτε άλλο, η καθιέρωση προτύπων ώστε ο τουρίστας να έχει ασφάλεια κατά τη διαμονή του, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλεύετε συνέχεια, είναι κάτι το οποίο δεν έχει τέλος και εξελίσσεται? Είμαστε σε καλό δρόμο αντίστοιχα και οι δύο χώρες? Εγώ πιστεύω πως είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουν γίνει άλματα σε αυτό το τομέα και καλύπτουν πάρα πολλές θεματικές. Για παράδειγμα, στην Κύπρο έχουμε ένα φορέα που ασχολείται με τις κυπριακές παραλίες και την ποιότητα των νερών, που η παραλία, ο ήλιος, η θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Έχουμε επιθεωρήσεις που πάνε και βλέπουν την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών, των καταλυμάτων. Υπάρχουν φορείς και οργανώσεις οι οποίοι τρέχουν ζητήματα που αφορούν αειφορική ανάπτυξη στον τουρισμό και στην εστίαση. Συνεπώς, θεωρώ και πιστεύω πως με βάση και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, με βάση και την αειφορία που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα στάδια και τις εκφάνσεις της ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών, έχουν γίνει φοβερά άλματα. Και πρέπει να εφαρμόζονται αυτά για να διασφαλίσουμε ότι και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών κρατιέται σε υψηλά επίπεδα και η υγεία των ανθρώπων δεν διατρέχει τον οποιονδήποτε κίνδυνο να κλονιστεί, αλλά και η σωστή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Θεόδωρε. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την επιβολή, αν θέλεις, σύση προτύπων. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα πρότυπα, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπηρετούν την τουριστική ανάπτυξη, όχι μόνο υπό όρους ανταγωνιστικότητας, αλλά και υπό όρους ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Διότι γνωρίζουμε όλοι μας, ο καθένας από την εμπειρία του, ότι πολλές φορές τα πρότυπα λειτουργούν ως ένα εργαλείο συμπίεσης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό από τους μεγάλους παίκτες και πολλές φορές έχουν οδηγήσει είτε στο κλείσιμό τους και την έξοδό τους από την τουριστική αγορά, είτε στην εξαγορά τους από μεγαλύτερα συγκροτήματα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας είναι, αν θέλετε, το δημοκρατικό μοντέλο ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας. Αυτό που λέμε η οικογενειακή επιχείρηση, η μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό δεν πρέπει να χαθεί, διότι αναπτύχθηκε ο τουρισμός στη χώρα μας πάνω σε σε αυτό το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας και έχει υπηρετήσει γι' αυτό το λόγο σε μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες και σε τόπους οι οποίοι μαράζωναν είτε λόγω έλλειψης οικονομικής δραστηριότητας, οδηγούσαν σε φαινόμενα μετανάστευση στο εξωτερικό, ειδικά στα νησιά μας, στις ορεινές και μειωρινές περιοχές που είναι άγονες, είδαμε τα τελευταία χρόνια μέσα από την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων μικρομεσαίων οικογενειακών να ξαναανθίζουν και από εκεί που είχαμε φυγή των νέων να έχουμε επιστροφή των νέων. Μπορεί κάποιος να τη τίνει όχι για όλο τον χρόνο, βεβαίως, μια εποχιακή δραστηριότητα, αλλά προορισμοί που ήταν σε μαρασμό να αναγεννώνται,
να ξαναστείνονται σχολεία, να έρχονται οικογένειες, να ξαναφυτεύουμε την ελπίδα σε αυτούς τους τόπους. Πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα και αυτό και αν είναι πολιτισμός για εμάς τους ανθρώπους και για τις χώρες μας, τα κράτη μας. Και μην ξεχνάμε κάτι, αγαπημένη Σύση, ότι κάθε σχολείο που ανοίγει, όπως έλεγε και ο Βίκτορ Γκο, εν δυνάμει κλείνει μια φυλακή. Ακριβώς είναι έτσι. Και είναι στα χέρια μας, δεν θέλει πολλά πράγματα. Θέλει μεράκι, αγάπη και να τολμήσεις να αλλάξεις το κατεστημένο, αυτό που βολεύει όλους, νομίζω. Έτσι είναι. Η ανάδειξη του πολιτισμού μιας χώρας, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, στους τουρίστες, με διάφορα μέσα, ακόμη και ηλεκτρονικά, που καλή ώρα είπαμε για το Cyprus Highlights, και πέρα από την ψυχαγωγία, σε θαλάσσια σπορ και βιοθεραπεία. Πώς επιτυχάνεται σήμερα που έχουμε τα πάντα, όλα τα εργαλεία στα χέρια μας? Επιτυχάνεται, βεβαίως και επιτυχάνεται. Πέραν από, από τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, υπάρχουν και οι ζωντανοί φορείς του πολιτισμού, που είναι το θέατρο, οι συναυλίες, τα φεστιβάλ, ο χορός, η διασκέδαση, όλα αυτά, ακόμη και τα πανηγύρια στα χωριά, είναι πολιτισμός. Όσο και αν ακούγεται κάπως παράξενο ή και συντηρητικό, εν τούτης είναι τα ήθη, τα έθιμα μας, τα οποία μέσα από τους αιώνες προχωράνε και πάνε από γενιά σε γενιά, μεταλαμπαδεύονται και για μας και για τις επόμενες γενιές, αλλά και γνωρίζουν και οι επόμενοι που έρχονται από το εξωτερικό την ποιότητα των ανθρώπων μας, πώς ζούμε, τα ήθη μας, τη διασκέδαση μας και όχι μόνο τη διασκέδαση, όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να προσθέσω σε αυτά που πολύ ορθά περιέγραψε ο φίλος, συνάδελφος Σταύρος, ότι ο τουρισμός οφείλουμε να τον καταστήσουμε μια βιωματική εμπειρία. Και ως βιωματική εμπειρία, κανένα ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο θα λειτουργήσει σε πρώτο χρόνο ως κράχτης, δεν μπορεί να την καταστήσει τη βιωματική εμπειρία που θα νιώσει ο επισκέπτης ενός προορισμού, όχι όταν θα έρθει και θα τον φυλακίσουν σε ένα ξενοδοχείο all inclusive, αλλά που θα είναι ελεύθερος να περπατήσει, να ζυμωθεί με την τοπική κοινωνία, να συμμετέχει στα τοπικά δρόμενα που μόλις προηγουμένως μας περιέγραψες, τα πολιτιστικά, τα κοινωνικά, να έρθει σε επαφή με την κοινωνία. Όχι να είναι στο αποστηρωμένο περιβάλλον ενός ξενοδοχείου με το βραχιολάκι περασμένο στο χέρι να κάνει καταναλώσεις όλη την ημέρα. Ακόμη και οι εκθέσεις ζωγραφικής, αν μου επιτρέπετε. Σήμερα πήγαμε στην έκθεση ζωγραφικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά σε όλους όσους συμμετέχουν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς ως επισκέπτες έχουμε αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα. Και μιας μιλούμε για τέχνη, υπάρχουν κίνητρα για ξένες κινηματογραφικές, τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να προβάλλονται έμεσα οι ομορφιές της χώρας? Έχουμε δει κάποιες ταινίες, είναι όμως κάτι που γίνεται πραγματικά σε τακτικό βαθμό και στοχευμένα? Όταν διαπίστωσε η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή την ανάγκη, προχώρησε και κατάκτησε κάποια συγκεκριμένα στοχευμένα σχέδια, όπου προσέγγισε επίσης εταιρείες που παράγουν ταινίες, παρουσίασε τις προτάσεις του Κυπριακού κράτους για το πώς μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και υποβοηθητικά στο να παρέχει όλες εκείνες τις απαραίτητες διευκολύνσεις, ούτως ώστε να επιλέγουν την Κύπρο στο να δημιουργούν τις ταινίες τους ή ένα μέρος από τις ταινίες τους. Άρα θα ακούγεται ο προορισμός και θα αναδεικνύονται η φύση, το περιβάλλον, ο πολιτισμός. Και πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται διεθνώς το όνομα μιας μικρής χώρας όπως είναι η Κύπρος, αλλά και της κάθε χώρας που συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τις εταιρείες της μεγάλης παραγωγής αυτών των ταινιών. Νομίζω ότι η χώρα μας έκανε το σωστό βήμα, το τολμηρό βήμα, και πολύ πρόσφατα απέκτησε ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει οικονομικά κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να προσελκύσει ξένες παραγωγές στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να το στηρίξει και να το επιδιώξει, διότι ο παγκόσμιος κινηματογράφος και η προβολή που λαμβάνουν τα δημιουργήματά του θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος
πρεσβευτής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Ελλάδος παγκοσμίως. Άρα είναι στο χέρι μας η νέα πολιτική ηγεσία, το θεσμικό πλαίσιο να το ενεργοποιήσει ώστε να προσελκύσουμε ποιοτικές παραγωγές που θα γυριστούν στον τόπο μας. Μιας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ρωτήσω, έτσι όπως σας έχω και τους δύο εδώ κοντά μου και σας παρατηρώ απέναντι, πόσο όμορφα συνεργάζεστε και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιστεύουμε ή επενδύουμε σε μια συνέργεια Ελλάδας-Κύπρου, Κύπρου-Ελλάδα στο τουριστικό προϊόν, ώστε να βγούμε έξω πιο δυνατά μαζί. Τη στιγμή που είμαστε Έλληνες, το όπλο μας απέναντι σε όλους τους άλλους είναι η πρίκα μας, ο πολιτισμός μας, τα ήδη τα έθιμά μας, και ότι για αυτούς που μπορούν να επενδύσουν στα μεγαλύτερα ταξίδια σε διάρκεια και χρήμα, θα μπορούσε να είναι μια λυσίδα αυτό, ένας κοινός δρόμος. Θέσεις μου ως δημοσιογράφος παρακολουθώ τα τουριστικά ζητήματα και σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Σε αυτό που έχετε πει, ναι, υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδος και του Υφυπουργού Τουρισμού της Κύπρου. Άλλωστε, πρόσφατα συναντήθηκαν στην Ελλάδα με την παρουσία της κυρίας Άντζελας Γκερέκου, που εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και πάνω σε αυτό είχαν μία εφόλης της ύλης συζήτηση που αφορούσε διάφορες πτυχές και άξονες και τον θεσμό της κρουαζιέρας που γίνεται στη Μεσόγειο θάλασσα, τον θεσμό της ενίσχυσης των κοινών ταξιδιωτικών πακέτων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ούτως ώστε να βγουν με καινούργιες προτάσεις στην παγκόσμια διεθνή τουριστική αγορά και να παρουσιάσουν αυτούς τους εναλλακτικούς προορισμούς και να συνδυάσουν και την Κύπρο και προορισμούς από την Ελλάδα σε διάφορα πακέτα ή σε διάφορες άλλες δράσεις. Σίγουρα, σημαντικό θέμα συζήτησης ήταν και η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών που μετά από πάρα πολλά χρόνια παίρνει ξανά σάρκα και οστά. Θεόδωρε, θα ήθελες εσύ να συμπληρώσεις κάτι? Θα ήθελα να πω το εξής. Με την Κυπριακή Δημοκρατία συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ Σύση και ο Σταύρος, είμαστε δύο χώρες οι οποίες έχουμε κοινή εθνότητα, την ελληνική. Τυπικά μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές θέλοντας η κάθε μία χώρα να προσελκύσει ένα μερίδιο της τουριστικής αγοράς. Στην ουσία όμως, το μέλλον μας υποδεικνύει ότι τα λεγόμενα συνδυαστικά τουριστικά πακέτα των δύο χωρών θα πρέπει να είναι η απάντηση στην αναζήτηση και στον εντυνόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Τα προβλήματα βέβαια παραμένουν. Έχουμε προβλήματα στην αεροπορική διασύνδεση των δύο χωρών, διότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εκτελούν το πτυτικό έργο, επειδή όμως η ζήτηση για προσφορά αεροπορικών υπηρεσιών πολλές φορές υπερβαίνει την προσφερόμενη χωρητικότητα των θέσεων, παρατηρείται το φαινόμενο η αεροπορική αγορά Κύπρο-Ελλάδος αυτή τη στιγμή να χαρακτηρίζεται από ολιγοπωλιακές πρακτικές, οι οποίες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το εξής παράδοξο. Ένας Κύπριος ή ένας Έλληνας επισκέπτης που θέλει αντίστοιχα να επισκεφθεί Ελλάδα και Κύπρο, να καλείται να πληρώσει μεγαλύτερο κόστος εισιτηρίου μετάβασης από Κύπρο προς Ελλάδα ή αντίστροφα, από ότι το κόστος μετάβασης από Ελλάδα προς Λονδίνο ή άκουσον ακόμα και Νέα Υόρκη. Αυτά είναι στρεβλώσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού που δυστυχώς δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μία μείωση των τουριστικών ροών τόσο από Κύπρο προς Ελλάδα όσο και από Ελλάδα προς Κύπρο. Ένα λοιπόν βασικό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως τουριστική πολιτική είναι η επάρκεια της αεροπορικής διασύνδεσης, όχι μόνο με όρους προσφερόμενης χωρητικότητας αλλά και τιμών, διότι το εισιτήριο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο οικονομικά όχι μόνο στην ανώτερη εισοδηματική τάξη,
αλλά και στους απλούς εργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν για οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς, προσωπικούς αν θέλετε λόγους στις χώρες μας. Και βέβαια ένα μείζον θέμα το οποίο θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση αυτού του προβλήματος που υφίσταται αυτή τη στιγμή και στην άρση της διεθνούς απομόνωσης της κυπριακής δημοκρατίας με όρους συγκοινωνιακούς είναι η ακτοπλοϊκή επανασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος, η οποία επιδιώκεται αυτή τη στιγμή ύστερα από καθεστώς διακοπής της 19 ετών. Συγκλονιστικό στις μέρες μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή να κοιτάζουμε πώς θα πάμε μπροστά και να μένουμε αγγυλωμένοι σε στρεβλώσεις, οι οποίες τελικά δεν οδηγούν σε τίποτα το ωφέλιμο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο φοιτητικό ρεύμα μεταξύ των δύο χωρών, Κύπρος Ελλάδα, Ελλάδα Κύπρος, σαν μια ανταλλαγή δηλαδή φοιτητών. Κύπριοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ στο Αριστοτέλειο ή στο Μακεδονίας, και αντίστοιχα φοιτητές από Ελλάδα πηγαίνουν στην Κύπρο. Πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό? Δεν είναι μόνο στο που υπάρχει στα πανεπιστήμια, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει κάθοδος Κυπρίων, είναι και στην Αθήνα και σε διάφορες άλλες περιοχές, στην Κρήτη, σε διάφορα άλλα νησιά. Άρα η σχέση των δύο χωρών είναι, συμπληρώνει μία την άλλη. Το ίδιο ισχύει σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και των ίδιων των κοινωνιών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουμε πάρα πολλά κοινά και αυτό μας κάνει περήφανος να πιστεύουμε σε μια λέξη που είπατε προηγουμένως, στη συνέργεια, στη συνεργασία. Αποστολή του ανθρώπου είναι στη γη, κατ' εμέ, η επικοινωνία και η συνεργασία με τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι το πιο βασικό, και να βγει έξω, να ανοίξει τα φτερά του, να επικοινωνήσει, να γνωρίσει, να ζήσει βιώματα. Αυτό που είπε και προηγουμένως ο φίλος Θοδωρής. Συνεπώς, πιστεύω ότι και σε αυτό το τομέα δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην υπήρξε μία. Είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Και εγώ επέλεξα συνειδητά, όπως σας είπα και στην έναρξή της τοποθέτησής μου, να έχω μία ελληνοκεντρική εκπαίδευση σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Θεόδωρη. Δεν θα μπορούσε πιο εύστοχα και παραστατικά να εκφράσει την ανάγκη του ανθρώπου από τις αρχαίγονες κοινωνίες να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπο, γι' αυτό και δημιουργήθηκε και η γλώσσα ως ένας κώδικας επικοινωνίας, και φυσικά την έμφυτη ορμή και ανάγκη του ανθρώπου να ταξιδέψει, να γνωρίσει άλλους τόπους, άλλους ανθρώπους, να συναλλαχθεί οικονομικά με αυτούς, να συνευρεθεί ερωτικά με αυτούς. Όλα αυτά συνθέτουν το ταξίδι. Δηλαδή το ταξίδι δεν είναι μόνο μια οικονομική δραστηριότητα με την έννοια ότι κόβουμε ένα εισιτήριο και μετακινούμε τον εαυτό μας από έναν τόπο στον άλλον, μεταφέροντας δηλαδή ουσιαστικά την ανθρώπινη μας ύπαρξη από τον έναν τόπο στον άλλο. Είναι μια βαθύτερη ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με άλλους τόπους, με άλλους πολιτισμούς, με άλλες κουλτούρες, να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, τις ψυχικές του αναζητήσεις, και έτσι νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο του τουρισμού. Ικανοποιώντας τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου, όπως ο Αριστοτέλης, και τον επικαλούμε γιατί βρισκόμαστε στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μακεδονία, την ευρύτερη εννοία, εκ φύσεως ωραίγεται του ιδένε. Πάρα πολύ όμορφα, και ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι ζωντανοί οργανισμοί. Έχουν ψυχή, έχουν καρδιά και έχουν και το μυαλό που πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Στο χέρι μας είναι λοιπόν. Κοντά σε αυτό που συζητούμε τώρα είναι και η πολιτιστική διπλωματία, ένας όρος που μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια αρκετά ως ιδέα θεωρία, στην πράξη είναι το θέμα τι γίνεται. Θεωρείται λοιπόν βασικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής. Οι γείτονές μας, ότι ιδίως η Βουλγαρία και η Τουρκία, δίνουν μεγάλη σημασία στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας τι γίνεται. Επαναπροσδιορίστηκε από πολιτικούς η ενδυνάμωση της πολιτιστικής διπλωματίας, ή το θεωρούν ως ένα θέμα μικρής ακόμα σημασίας ή συμπληρωματικής αξίας? Ναι, η ερώτηση είναι τεράστια. Όμως θεωρώ, εγώ γεννήθηκα το 1983. Από τότε που γεννήθηκα, από τη δεκαετία θα έλεγα του 90 και σε μόλις 7 χρονών, παρακολουθώ τις πολιτικές δραστηριότητες σε Κύπρο και Ελλάδα. Στην ουσία και στην πράξη, μόνο μία υπουργός
την οποία θαυμάζω, λατρεύω, αγαπώ, εφάρμοσε την πολιτιστική διπλωματία και δεν είναι άλλη από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το κυπριακό που κατέχω καλύτερα και ζω εκεί και βιώνω κάποια πράγματα, δυστυχώς μετά το 1974 με ό,τι εγκλήματα έχει κάνει η Τουρκία στην Κύπρο, με την καταστροφή πολιτιστικών μνημείων, με το ξεπούλημα εικόνων, εκκλησιών, βεβηλώσεις, μια τεράστια καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τούτης, και να σας πω και κάτι, το είχα πει και στον Μακαριώτα, το Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, το Χρυσόστομο, το δεύτερο, ότι η Βυζαντινή τέχνη στην Κύπρο μέχρι το 1974 ήταν ενιαία και αδιαίρετη. Από εκείνη τη στιγμή όμως που εισέβαλε ο Ατήλας και έκανε ό,τι έκανε, που κανένας δεν τον καταδίκασε για ό,τι έχει κάνει στην Κύπρο σε όλες τις εκφάνσεις, και τις δραστηριότητες, τις έκνομες, θεωρώ και πιστεύω πως οι δικές μας οι κυβερνήσεις διαχρονικά από το 1974 και μετά δυστυχώς δεν κατάφεραν να το αναδείξουν στο μέγιστο βαθμό αυτό το ζήτημα. Για να είμαι δίκαιος όμως, τα τελευταία χρόνια προχώρησε μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών ως προς την εφαρμογή, αν δεν κάνω λάθος, μίας βίβλου σε περίπτωση πολέμων να προστατεύονται πολιτιστικά μνημεία, και είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η συζήτηση. Θεωρώ και πιστεύω ότι η πολιτιστική διπλωματία πρέπει να γίνεται καθημερινά σε όλες τις εκφάνσεις, είτε αφορά, και μάλιστα πρόσφατα το είχα αναφέρει και στο Θοδωρή, όταν η Ελλάδα ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργήθηκε ένα συνέδριο στο Μουσείο της Ακρόπολης με θέμα τη γαλάζια ανάπτυξη. Μέσα σε ένα πολιτιστικό μνημείο ήρθαν από όλες τις χώρες και εγώ συμμετείχα σε εκείνο. Και χάρηκα που ο ελληνικός πολιτισμός μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια είναι στο προσκήνιο. Αυτή είναι η ουσία της πολιτιστικής διπλωματίας και πιστεύω ότι πρέπει να ενταχθούν σε κάθε κυβέρνηση που εναλλάσσεται η ειδική ενότητα και να έχουμε ευαισθησίες. Ακόμα και ως προς τα κλεμμένα που διαχρονικά οι δύο χώρες έχουν υποστεί βανδαλισμούς, κλοπές, και σε όλα τα μουσεία του κόσμου βρίσκονται αρχαιότητες που είναι η ταυτότητά μας, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και πρέπει να τα διεκδικήσουμε, να επιστρέψουν εδώ που μας ανήκουν εμάς. Και αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο είχατε επιτυχία σε αυτό το κομμάτι από μια κυρία η οποία δραστηριοποιείται στο κομμάτι αυτό της επιστροφής μνημείων. Ναι, υπάρχουν διάφορα συνεργεία και από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από την αστυνομία μέσω της Ιντερπολ και από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, που κάθε αντικείμενο το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κυπριακής προέλευσης, αμέσως με αστραπιές κινήσεις γίνονται καταγγελίες στην Ιντερπολ και προσπαθούμε να επαναπατρίσουμε αυτά τα αντικείμενα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα νομικά προβλήματα, που στη Γερμανία υπάρχουν τεράστιοι θησαυροί που είχαν ανακαλυφθεί σε κρύπτη ενός Τούρκου αρχαιοκάπηλου και σκαλώνει κάπου το ζήτημα και δεν προχωράει στο να επαναπατριστούν, διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα τεκμήρια, παρά το ότι γνωρίζουμε ότι είναι κυπριακά. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες που να αποδεικνύουν ότι είναι συγκεκριμένα από εκείνο το μνημείο. Όπου υπήρχαν, ας πούμε, φωτογραφίες, παρουσιάζονταν με όλα τα άλλα τα συνοδευτικά τεκμήρια και επιστρέφονταν αμέσως. Και μάλιστα πρόσφατα που πήγαμε εδώ στο Μουσείο το Αρχαιολογικό της Θεσσαλονίκης, υπήρχε παράδειγμα με ένα χρυσό στεφάνι που το εκθέσαν στην Αμερική, στο Μουσείο, και την επόμενη μέρα μόλις το είδαν οι Έλληνες, έκαναν διαβήματα και επεστράφει και βρίσκεται τώρα στη βιτρίνα εδώ του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μας συγκινεί, διότι εδώ είναι η θέση του. Πριν από κάποιες εκπομπές είχα φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο διαδικτυακά όμως τον Αλέξη τον Μανθεάκη, ο οποίος προείσταται μιας κίνησης που γίνεται για την επιστροφή των μνημείων αντίστοιχα του Παρθενώνα προς την Ελλάδα. Και αντίστοιχα το ίδιο έχετε εσείς με τη Λία Χατζητοφή. Είχα διαβάσει το βιβλίο της που έχει δίνει ένα μεγάλο αγώνα σε προσωπικό επίπεδο, δεν κάνει και ίδρυμα ακόμα, ακριβώς. Όπως και το Αλέξη τον Μανθεάκη είναι ίδρυμα εξίσου, το οποίο προσπαθεί να συνεχίσει το έργο από εκεί που σταμάτησε, που είχε υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει και θα φτάσει κάπου. Μπορεί να πει
κάποιος για τα λέει λατημένα, τα συλλημένα μνημεία της Ελλάδος, τα οποία κοσμούν αυτή τη στιγμή τις προθήκες των μεγαλύτερων μουσείων του κόσμου. Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, υπάρχει και η αντίστροφη ανάγνωση. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιούμε τις κινήσεις αρπαγής, λαιλασίας, βανδαλισμών, κλοπής, αλλά με αυτόν τον τρόπο ο ελληνικός πολιτισμός έχει διασπαρεί στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, φωτίζει ψυχές και πνεύματα ανθρώπων επισκεπτών. Σίγουρα το ευκταίο θα ήταν να μπορούσαν να επιστρέψουν στην κοιτίδα τους, στη χώρα τους, αλλά έστω και υπό αυτήν ακόμα την κατάσταση, την τραυματική, της αποκοπής τους από την χώρα προέλευσης, νομίζω ότι με τις κατάλληλες συνεργασίες που πρέπει να αναπτυχθούν ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού των χωρών που φιλοξενούν οι ελληνικές αρχαιότητες και φυσικά της δικής μας, μπορούν να γίνουν περιοδικές εκθέσεις ανταλλαγής αρχαιολογικών ευρημάτων και αντικειμένων. Με ποια έννοια? Να γνωρίσουμε στον κόσμο το μεγαλείο, το κλέος της ελληνικής τέχνης, η οποία δεν είναι απλώς μια τεχνική, εμπεριέχει στην ίδια την τεχνική το στοιχείο της ελληνικής φιλοσοφίας, το στοιχείο του μέτρου, το στοιχείο της ελευθερίας, του λόγου, της έκφρασης, όπως αποτυπώθηκε στα έργα των καλλιτεχνών. Άρα, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούν να αποτελέσουν αυτά τα μουσεία. Πρόχειρα αναφέρω το Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο του Βερολίνου, της Νέας Υόρκης, εφαλτήρια μέσω εκθέσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών για προβολή του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού και φυσικά του τουρισμού μας, γιατί είπαμε πολιτισμός και τουρισμός, δύο έννοιες αλληλένδετες, αλληλοσυμπληρωματικές, υποφελία της χώρας μας και των θέσεών μας. Ζούμε σε μια εποχή που χρησιμοποιούμε πολλές ξενόφερτες έννοιες στην καθημερινότητά μας, όπως είναι το branding, δηλαδή το να δώσουμε κάπου μια ταυτότητα. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν με την τουριστικο-πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας και της Κύπρου μας? Έχουμε σωστά σχέδια, όπως τα λέμε πολλές φορές, business plan, marketing plan, πρόγραμμα ταυτοποίησης προϊόντων ή προϊόν σήμα κατά τεθέν, ή διενεργούνται με ασχεδία στους αδόκιμους και σπασμωδικούς τρόπους, δηλαδή χωρίς στρατηγική, και τελικά που οδηγούμαστε σε αδύναμα επικοινωνιακά μηνύματα? Τουρισμού πριν από 9 χρόνια δημιούργησε τις εταιρείες τουριστικής ανάπτυξης και προβολής για κάθε επαρχία συν και το Τρόδος. Αυτές οι ΕΤΑΠ, όπως τις λέμε εμείς, έχουν σαν κύριο στόχο να προωθούν και να προβάλλουν την τοπική ταυτότητα της κάθε περιφέρειας, της κάθε επαρχίας, του κάθε ενός προορισμού. Εγώ, επειδή είναι τεράστιο το σκέλος και καλύπτει διαφορετικές θεματικές, είτε ως προς τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παραλίες, το φυσικό περιβάλλον και τον πλούτο της κάθε επαρχίας, θέλω να καταπιαστώ μόνο σε μία ενότητα, η οποία αφορά τον κάθε ένα ταξιδιώτη επισκέπτη. Το Υπουργείο Γεωργίας στην Κύπρο, επειδή γίνεται αυτό που είπατε προηγουμένως, να γίνεται κάτι σοβαρό, πιστεύω πως να γίνεται κάτι σοβαρό από επαγγελματίες και από εμπειρογνώμονες, και θέλω να καταπιαστώ με μια θεματική ενότητα. Το Υπουργείο Γεωργίας ετοίμασε τον γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου. Βλέπετε δηλαδή ολόκληρο το νησί και σε κάθε περιοχή έχει τη δυνατότητα ο τουρίστας επισκέπτης να γνωρίζει ποιο είναι το παραδοσιακό προϊόν της περιοχής, αλλά και τα προϊόντα που παράγονται, τα παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου, η γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού, και υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα με πιστοποίηση προέλευσης στην Κύπρο, όπως είναι το κολοκάσι, όπως είναι η κουμανταρία,
το χαλούμι το οποίο προσπαθούμε τώρα, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτό το λευκό χρυσό, όπως τον αποκαλούμε στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ και πιστεύω πως ναι, σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οδεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση από ότι πρώτου 2000 θα έλεγα περίοδο. Συνεπώς οι κοινωνίες, οι άνθρωποι εξελίσσονται, μορφώνονται, ολοκληρώνονται οι προορισμοί, δημιουργούνται καινούργιες ταυτότητες και μαζί με το κράμα των ηθών, των εθίμων της τοπικής κοινωνίας που ενισχύεται μέσα από όλο αυτό και η τοπική οικονομία αντιμετωπίζουν και αποτελεσματικά τα φαινόμενα της αστιφιλίας, της ξενιθιάς που ανέφερε πριν ο φίλος ο Θοδωρής, αλλά και ευρύτερα βγαίνει προς τα έξω ένα καινούργιο προφίλ, ένα καινούργιο πρόσωπο για τον κάθε ένα από τους προορισμούς που προσφέρει η Κύπρος. Συνεπώς πιστεύω πως ναι, γίνεται κάτι σωστό, ολοκληρωμένο, με προσοχή. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες λόγω και του πολιτικού ζητήματος, δηλαδή εντοπίζω κάποια ζητήματα που δεν μ' αρέσουν ως προς το ότι προωθούμε εμείς ένα τουριστικό προορισμό που λέγεται Κύπρος και καταφέρνει το ψευδοκράτος λόγω του ότι είναι πιο φθηνός προορισμός μέσα από το στόμα μας να κλέβει την μπουκιά, δυστυχώς, διότι λειτουργεί ανταγωνιστικά. Άρα, το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει είναι ζήτημα το οποίο πιστεύω πως πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και να δουν επιτέλους οι φορείς και οι οργανώσεις του τουρισμού πώς θα το αντιμετωπίσουν για να πάψει να υπάρχει. Χρυσοπράσινο, σωστά. Χρυσοπράσινο φύλλο, σε ποιήση Λεωνίδα Μαλένη και σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη, το πρώτο ερμήνευσε ο Πιθρικότσης. Και το ακούμε. Από τον Γιώργο Ταλάρα, νομίζω ήταν ο Ταλάρας. Και είμαι βαθύτατα ευγνώμων σε αυτό το σημείο να μου δοθεί η ευκαιρία να το πω, διότι είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με τον Λεωνίδα Μαλένη και να γνωρίσω δύο φορές τον Μίκη Θεοδωράκη στο σπίτι του. Και εκδώσαμε τον δίσκο της Κύπρου, επειδή ασχολούμαι και με μουσική, αγαπητή Σύση, είμαι και ερμηνευτής και συνθέτης, και μου δόθηκε η δυνατότητα να επανακυκλοφορήσουμε όταν η Κυπριακή Δημοκρατία συμπλήρωνε 50 χρόνια ζωής σε ένα συλλεκτικό δίσκο, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης έστειλε ένα χειρόγραφο χαιρετισμό και δημοσιεύθηκε στον συγκεκριμένο δίσκο, ενώ ο ίδιος ο ποιητής που έγραψε τους στίχους ζωγράφησε το χρυσοπράσινο φύλλο και το χρησιμοποίησαμε ως εξώφυλλο του δίσκου. Άρα μετά από 50 χρόνια οι δύο δημιουργοί ξανασυναντήθηκαν και βγήκε κάτι καινούργιο με τα μάτια της δικής μας γενιάς, αν θέλετε. Και αν μη τι άλλο, μιας και μιλούμε για πολιτισμό, και αν δεν είναι πολιτισμός αυτό που κάνουμε τώρα, μαζί οι τρεις μας βρέθηκαμε ξαφνικά και ακούμε ωραία μουσική, μελωδία, μιλάμε ανοιχτά, λέμε αναμνήσεις, λέμε πράγματα από τη ζωή μας και αυτό μας ενώνει. Άρα λοιπόν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αν θέλουμε. Και πηγαίνοντας στον... Και εύκολα και απλά. Και απλά. Και πηγαίνοντας προς τον Θεόδωρο τώρα, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να πεις, Θεόδωρε, στην ερώτηση που συζητούσαμε προηγουμένως, αλλιώς να... Για το μήνυμα εννοείς της τουριστικής μας πολιτικής. Το μήνυμα της τουριστικής πολιτικής της Ελλάδος πιστεύω ότι είναι ισχυρό. Αυτό που χρειάζεται και νομίζω ότι η Κύπρος μας δίνει ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι ότι θα πρέπει αυτό το μήνυμα σαν επιμέρους περιφερειακές πολιτικές να δομηθεί πάνω σε ένα μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών με τους Δήμους στα πρότυπα της Κυπριακής Δημοκρατίας που πολύ αναλυτικά μας περιέγραψε ο Σταύρος, διότι παρατηρούμε σήμερα το φαινόμενο ότι οι περιφέρειες που έχουν τους πόρους για την δαπάνη τουριστικής προβολής και διαφήμισης στα πλαίσια του σχεδιασμού τους και βάζοντας κριτήρια πληθυσμιακά, ψηφοθυρικά, κοινωνικά,
να λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις επιλεκτικά έναντι των Δήμων που εκπροσωπούν. Εάν υπήρχε όμως ένα μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας εκ των κάτω, δηλαδή οι Δήμοι να κάνουν τις προτάσεις και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή τουριστική πολιτική, η οποία δεν θα είναι δια της επιβολής άνωθεν προς τη βάση, αλλά από τη βάση με προτάσεις τεκμηριωμένες άνωθεν και στην έννοια της σύνθεσης των τοπικών πολιτικών με την κεντρική περιφερειακή πολιτική. Σχετικά με τα μνημεία, τα μουσεία μας, τα αμφιθέατρα και όλους αυτούς τους χώρους που έχουν πνευματική αλλά και ηθική διάσταση, είμαστε αλήθεια πια προσεκτικοί, γιατί νομίζω πήραμε ένα μάθημα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην πέφτουμε στην παγίδα της ασχεδίας, της εκμετάλλευσης του πολιτιστικού προϊόντος λόγω του επίγοντος, της ανάγκης εξέβρεσης χρημάτων και της υποστελέχωσης των ανθρωπίνων υπηρεσιών αντίστοιχα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη, αλλά πιστεύω και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην πρόσβαση, το δικαίωμα στη συμμετοχή. Ο καθένας ανάλογα με το τι αντιλαμβάνεται και πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή ανάλογα και με την κλίση ή το ταλέντο που έχει και θέλει να εκφράσει. Να εκφράσει, να αναδείξει μια ανησυχία. Στην ουσία, αυτά τα ερεθίσματα που βιώνουν οι άνθρωποι και τους οδηγούν στο να παράγουν πολιτιστική δραστηριότητα έχουν να κάνουν με προσωπικά βιώματα, με προσωπικές εμπειρίες. Συνεπώς, πιστεύω ότι για τον κάθε ένα υπάρχει χώρος και χρόνος που δικαιούται στο να αναδείξει κάτι εναλλακτικό, κάτι μοναδικό. Άλλωστε, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ήδη. Ο καθένας έχει τη δική του ταυτότητα, το δικό του χαρακτήρα. Συνεπώς, με συνεργασία και συνέργεια, πιστεύω ότι ο άνθρωπος, αν θέλει να εξελιχθεί, που έχει κάνει άλματα, πιστεύω ότι πρέπει να έχει τα μάτια και τα αυτιά του ανοιχτά και να φιλτράρει όλα τα ερεθίσματα τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και όχι μόνο. Θα έλεγα βέβαια ότι αυτό πιο πολύ έχει να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με την κρατική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τους φορείς αλλά και τις πηγές πολιτισμού. Θα πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις. Δηλαδή αυτό που πριν είπε και ο Θεόδωρος είναι η παιδεία. Το να μπορεί η παιδεία να είναι στα μέτρα που χρειάζεται η θέση, ο ρόλος, το αξίωμα ή το λειτουργήμα που κάποιος φέρνει εις πέρας, εκπεραιώνει. Να μπορεί να έχει τα εφόδια δηλαδή. Γιατί κανένας δεν γεννιέται αυτό. Αυτός ή παντογνώστης, είναι η εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα η διάθεση, η θετική, το μεράκι και η ανάγκη του, η θέληση του να προσφέρεις, ακόμα και εθελοντικά. Υπάρχουν εθελοντές που προσφέρουν πολύ περισσότερο στο κομμάτι του πολιτισμού από ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι κάπου. Σίγουρα οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι μοναδικές. Στην Κύπρο έχουμε την οικογένεια Λεβέντη. Στην Ελλάδα, πριν κάποιους μήνες, στο Δωρή, επισκέφθηκα το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, που πραγματικά κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Και άλλοι τόσοι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς που δραστηριοποιούνται και έχουν συνεργασία, όχι μόνο με την Κύπρο, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, αλλά και με άλλες χώρες. Είναι διαχρονικός ο ελληνικός πολιτισμός και πάντοτε επίκαιρος και ταξιδεύει ανά τους αιώνες. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο Σταύρος, δεν μπορεί να είναι κτήμα μιας συγκεκριμένης ομάδας ή αν θέλεις κοινωνικής τάξης. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός αφορά όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Είναι ένα αγαθό το οποίο θα πρέπει να μετουσιώνεται σαν κοινωνία, σαν θεία κοινωνία, σε όλους τους ανθρώπους. Έχουμε το πλεονέκτημα ως χώρα, ιστορικά, να έχουμε έναν πολύ πλούσιο πολιτισμό, διαχρονικό πολιτισμό και με επίκεντρό του τον άνθρωπο, βαθιά ανθρωπιστικό. Όπως πολύ σωστά επισήμανες, το ζητούμενο είναι η παιδεία, το ζητούμενο είναι η καλλιέργεια συνείδησης, ώστε να μπορούμε αυτά που μας προσέφεραν οι προηγούμενες γενιές τόσο πλουσιοπάροχα, να μπορούν οι νεότερες γενιές να τα εκμεταλλευτούν με την έννοια να τα εμπεδώσουν, να τα μεταλαμπαδεύσουν στις νεότερες γενιές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία καλύτερη.
Και κλείνοντας θα σου πω ότι η δική μου η άποψη στα πράγματα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι εν δυνάμει μπορούν να είναι καλλιτέχνες, δημιουργοί. Ο καθένας αυτό με το οποίο καταπιάνεται. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, όπως έλεγε και ο μεγάλος τιμονιέρης της Κίνας, ο Μάο Τσετούνγκ. Πολύ σωστά. Βλέποντας και τους δύο εδώ και συζητώντας, προσωπικά παρατηρώ ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι γίνεται. Πριν αρκετά, όχι και τόσο πολλά, εντάξει, αρκετά χρόνια, είχαμε ένα παράπονο ότι κάτι δεν προχωρούσε με τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού. Κάπου είχαμε μείνει στάσιμοι ή δεν υπήρχε αυτή η φλόγα που βλέπω σε εσάς τους δυο, δεν υπήρχε το μεράκι. Τι άλλαξε και τα πράγματα τώρα έτσι όπως εγώ τα βλέπω μέσα από εσάς, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Υπερηφάνεια για την πατρίδα μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας και ότι είμαστε εδώ γιατί θέλουμε αυτό να πάει παραπέρα, να το μοιραστούμε και με άλλους. Εγώ το είπα πάρα πολλές φορές και το πιστεύω ακράδαντα, θα το τονίσω και μέσα από αυτή την εκπομπή, πώς την διαφορά σε κάθε οργανισμό, σε κάθε χώρα την κάνουν οι άνθρωποι. Η ποιότητα των ανθρώπων, η παιδεία που κουβαλάει ο καθένας μας, η συνέργεια, ο αλληλοσεβασμός απέναντι στον συνάνθρωπο και όλα τα άλλα πιστεύω έρχονται αυτά, είναι υπάρχει όρεξη, θέληση, άρτια καταρτισμένοι άνθρωποι της ειδίκευσης του αντικειμένου, διότι πλέον ζούμε σε μια εποχή της ειδίκευσης, συνεπώς μόνο με συνέργειες μπορούμε να φτάσουμε και να πάμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή του μέτρου, της ακρίβειας, της καθαρότητας, της διαφάνειας. Όπως και ο ελληνικός πολιτισμός που δεν μπορεί να μπει σε φόρμες, δεν μπορεί να μπει σε καλούπια. Θεόδωρε. Εγώ από την πλευρά μου, επειδή εκπροσωπώ τον οργανισμό σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εθνικά περιοχή, την Κύπρο, άρα πρέπει οι απαντήσεις μου να είναι μετρημένες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον οργανισμό μας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει το μεράκι, υπάρχει η τεχνογνωσία τόσων ετών, γιατί μιλάμε ότι είναι ένας από τους παλαιότερους δημόσιους οργανισμούς. Υπάρχει η αξιοκρατία στην επιλογή των στελεχών που στελεχώνουν συγκεκριμένες θέσεις. Έχουν γίνει δηλαδή μεγάλα και σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και αν θέλεις αγαπητή μου Σύση, υπάρχει πλέον μετά την δεκάχρονη κρίση που μάστησε και εξακολουθεί να βαραίνει τη χώρα μας, ένα συλλογικό όραμα που αρχίζει να δημιουργείται πάλι σιγά σιγά από τη βάση της κοινωνίας. Να μπορέσουμε όλοι με τις δυνάμεις μας να ξαναστήσουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, περήφανη, δυνατή, όπως της αξίζει να είναι στο διεθνές στερέωμα και όχι ταπεινωμένη όπως μας οδήγησαν αυτά τα τελευταία 10 χρόνια και οι πολιτικές των μνημονίων που εφαρμόστηκαν. Εξαιρετικά. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα, έτσι να χαλαρώσουμε λιγάκι, πώς σας φάνηκε όταν ακούσατε ότι υπάρχει ένα σύνδεσμος πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, ο οποίος με ρομαντισμό στην αρχή και όρεξη ξεκίνησε από Ελλαδίτες και Κύπριους μαζί με στόχο να ενώσουν, να επικοινωνήσουν τη φωνή, γιατί πλέον τα μέσα τα ψηφιακά μας βοηθούν, Ελλήνων και Κυπρίων πάνω σε θέματα πολιτισμού, τεχνών, γραμμάτων, επιστήμης, ως μια γροθιά. Ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν δύο θεωρίες. Η μία θεωρία ήταν ο ορθολογισμός και η άλλη θεωρία ήταν η ανάπτυξη των επιστημών. Και με βάση αυτά τα δύο, θεωρώ και πιστεύω πως ευρύτερα ο άνθρωπος κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Συνεπώς, θεωρώ και πιστεύω ότι κάθε συνεργασία ή κάθε συνέργεια είναι ωφέλιμη, είναι χρήσιμη. Πιστεύω πάρα πολύ ότι η Ελλάδα και η Κύπρος στο παγκόσμιο στερέωμα μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και στο κάτω-κάτω να αναδείξουμε από κοινού τις ρίζες μας, την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Θεόδωρε. Εγώ όταν το πληροφορήθηκα αυτό, ερχόμενο στην όμορφη πόλη σας, στη Θεσσαλονίκη, ομολογώ ότι το πρώτο ξάφνιασμα το διαδέχτηκε ο ενθουσιασμός για το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους
και να προσφέρουν σε αυτό που λέμε μία ιδέα προβολής του ελληνικού πολιτισμού. Αυτές οι πρωτοβουλίες όχι απλά είναι αξιέπαινες, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, διότι εμπνέουν και εμπολιάζουν αυτό που μόλις προηγουμένως σας ανέφερα, την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου συλλογικού οράματος που θα μας ανυψώσει και θα μας τραβήξει μπροστά ως κοινωνία. Πιστεύω ότι αυτό που βιώσαμε δραματικά την τελευταία δεκαετία, πέρα από την οικονομική χρεοκοπία, ήταν και η πνευματική χρεοκοπία και η πνευματική λειψιδρία. Και αν το θέλετε, ίσως και αυτό να ήταν και η γενεσιουργός αιτία που επακολούθησε και η οικονομική χρεοκοπία. Άρα, η αξία του πνεύματος, της μόρφωσης, μέσα από τους δρόμους που αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν όχι απλά να ιχνηλατήσουν, αλλά και να υποδείξουν στην κοινωνία, την τοπική, πιστεύω ότι είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθούμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά το συλλογικό μας όραμα, τη συλλογική μας ταυτότητα, τη συλλογική μας συνείδηση. Θεόδωρος Θαλασσινός, προϊστάμενος υπηρεσίας ΕΟΤ εξωτερικού Κύπρου και Σταύρος Χατζησάβας, εκδότης και δημοσιογράφος της Cyprus Highlights. Εκ μέρους του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Τιμπουλουπτσή που μέσα από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης μας έφερε κοντά και ανταμώσαμε και μπορούμε μαζί να δούμε πράγματα, γιατί έχουμε αυτό το πάθος και το μεράκι και φαίνεται και στη γλώσσα και στα μάτια μας και στη διάθεση. Γιατί όχι να ανοίξουμε νέους δρόμους. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάποιες ευχαριστίες στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, στην Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Βούλα Πατουλίδου, για την εξαιρετική φιλοξενία, στις συνεργάτιδές της, στην κυρία Μαρία Πουλουξή, στην κυρία Φιλίπα Χαρίτου, και στην εξαιρετική ξεναγό μας, την κυρία Ζήνα, η οποία μας έχει αναλάβει και μας έχει πει πολύ ωραία πράγματα, ωφέλιμα και χρήσιμα από ιστορικής άποψης για την περιοχή σας, η οποία είναι πραγματικά ευλογημένη. Ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική φιλοξενία, το Porto Palace, το ξενοδοχείο εδώ της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους οδηγούς που μας μετέφεραν με ασφάλεια και με πολύ καλή διάθεση στους προορισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς για τη δυνατότητα που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε με το κοινό εδώ της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμά το γραφείο και την υπηρεσία εξωτερικού του ΕΟΤ Κύπρου και τον προϊστάμενο τον κύριο Θοδωρή Θαλασσινό για την αγαστή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα και πιστεύω πως τα καλύτερα έρχονται. Θεόδωρε. Σύση, επειδή η εκπομπή σου, όπως διαβάσαμε από την ιστοσελίδα σου, είναι και μια εκπομπή λόγου αλλά και ποίησης. Σωστά. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με ένα απόσπασμα του Κύπριου ποιητή του Κώστα του Μόντι με τίτλο «Στιγμές της εισβολής». Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσέ τους, πενταδάχτυλέ μου. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσέ τους. Κι η Λευκωσία, λυπημένο παιδάκι, που του κάκου αγωνίζεσαι να το κάνεις να χαμογελάσει. Από τη συλλογή «Πικραινόμενος εν εαυτό» 1975. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντίστοιχα και εγώ θα σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, του καθηγητού του Ιωσήφ Ιωσηφίδη, ο οποίος έχει γράψει πρόσφατα την ποιητική συλλογή «Εντός εκτός» και διάλεξα το ποίημα «Κυπρίδος ούτως ο χώρος». Αντίστοιχα. «Πάω με φίλους στο σινεμά, γυναίκα», λέει ψέματα και φεύγει με τα σύνεργα. «Στο χώμα τώρα»,
πιο κάρβουνο από το κάρβουνο, βογγάει. Τη γενέκα μου τζιά τα παθιά μου. Τα παιδάκια του γρατζουνούν με τα νυχάκια τον τάφο του, τον παρακαλούν. Άτε παπά, σηκώστου, το σινεμά σου ετέλειωσεν. Στην κηδεία του έρχεται με άρμα η κηδίπη. Παίρνει την ηρωομάνα στον ναό των θυσιών. Παρούσα και ποιήτρια, ανίτιμη τη Λινέα. Άγγλοι, φωνάζει, Κύπριδος ούτος ο χώρος. Βαφτίζουμε χίλια μωρά με το όνομά του, Μόδεστος. Μαρκάρεται το φτωχό του σπίτι με μπογιά. Μα η Κύπρης, με μια ματιά της, ταν σβήνει από το χάρτη. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, αλλά και εσείς που μας βλέπετε, μία ακόμα εκπομπή διαβάζοντας με τη Σύση πορτρέτα στο χρόνο, με τρία ξεχωριστά πορτρέτα σήμερα κοντά σας, μία ένωση, σύζευξη Ελλάδας και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδας, από ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα και το κάνουν αυτό στην πράξη, ευλογικά, ευλογημένα, με αγάπη και μεράκι. Είχαμε μαζί μας τη Σόνια τη Ζαχαράτου, γνωστή δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Θεόδωρο Θαλασσινό, προϊστάμενο υπηρεσία ΕΟΤΕ εξωτερικού Κύπρου, τον Σταύρο Χατζησάβα, εκδότη και δημοσιογράφο της εφημερίδας και του Portal Cyprus Highlights, με τη βοήθεια, όπως είπαμε, του Οργανισμού Τουρισμού της Θεσσαλονίκης. Να είστε μαζί μας και την ερχόμενη εβδομάδα, εδώ, πορτρέτα στο χρόνο, διαβάζοντας με τη www.radio1d.gr, ένα μουσικό και γλωσσικό ταξίδι μέσα από τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Γιατί βέβαια λέμε εμείς εδώ ότι το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι ένα μέσο μοναδικά απεριόριστο. Εδώ ζωγραφίζουμε ελεύθερα άπειρες εικόνες με λέξεις, εξάπτουμε τη φαντασία και το απολαμβάνουμε. Από τη Σύση Γιουλτζή Ρουκά, τον Θεόδωρο και τον Σταύρο, πλέον δεν σας λέω με τα επίθετα γιατί σας νιώθω τόσο δικούς μου και βέβαια σας τους δείχνω γιατί είναι ακόμα εδώ, να έχετε ένα θαυμάσιο βράδυ. Καλό βράδυ από όλους μας. Τιμή μας και χαρά μας. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερινιάς. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερινιάς. Ανασήκωσε την πλάτη κι αποσύσε τους πέντα δάχτυλε. Ανασήκωσε την πλάτη κι αποσύσε τους. Ανασήκωσε την πλάτη κι αποσύσε τους.